Εκδικάστηκε χθες στο εφετείο Αθηνών η έφεση του ΕΦΚΑ που αρνείται να καταβάλει αποζημίωση σε συνταξιούχο επειδή καθυστέρησε η σύνταξή της για 4 χρόνια. 4.357 ευρώ το ποσό της αποζημίωσης. Και επίσης σας είπα ότι για αυτή την υπόθεση θα μας δώσει τις πληροφορίες εκείνος που την έχει χειριστεί από την πλευρά της συνταξιούχου, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, για να ξέρουμε ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντουλγεράκη. Καλημερίζω το πανέμορφο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Καλά να είστε, δική μου είναι. Για πείτε μας τι έγινε με αυτή την ιστορία. Εκδικάστηκε, όπως καλώς εισαγάγατε το θέμα, στις αρχές του 2021, με μία αίτηση που είχαμε κάνει με τους συνεργάτες, είχαμε ζητήσει να καταδικαστεί ο ΕΦΚΑ. Μιλάμε για 21, μετά άρχισε να τρέχει τις συντάξεις διότι φοβήθηκε μαζικές αγωγές ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας. Βγήκε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και είπε να αποζημιωθεί ασφαλισμένη, γυναίκα ήτανε, συνταξιούχος είναι τώρα, να αποζημιωθεί με 4.500 ευρώ έξτρα πάνω από τη σύνταξη, επειδή ο ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες του είχαν αργήσει την εκαθάριση της κύριας σύνταξης κατά 4 χρόνια. Και ήρθε ομόφορα το δικαστήριο και καταδίκασε τον ΕΦΚΑ, μιλάμε για το 21, όχι το 23 που τρέχει ο κύριος Χατζηδάκης ή το 22 με τα fast track. Εμείς συνενταλέσαμε να βγει fast track η σύνταξη και βεβαίως να βγαίνουν το συντομότερο, γιατί φοβήθηκαν μαζικές αγωγές. Και την κοινοποιήσαμε και αναμέναμε να συμμορφωθεί, να πάρει οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι, αυτά που έχασε αναμένουσα 4 χρόνια τη σύνταξή της, και άσκησε έφεση ο κύριος Χατζηδάκης και ο ΕΦΚΑ για να μην πληρώσει την αποζημίωση που είχε καταδικαστεί να πληρώσει. Ο ΕΦΚΑ εννοούμε, όχι τα πρόσωπα, ο ΕΦΚΑ. Και εχθές εξεδικάστη η έφεση του Υπουργείου Εργασίας. Και βεβαίως δεν βλέπω πουθενά, ούτε επειδή στην ανακοίνωση, κανένα συνάδελφό σας, εργατικό συντάκτης, και κανένα δικό μου συνάδελφος δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό. Είναι η σημαντικότερη πρώτη απόφαση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που καταδικάζεται ασφαλιστικός οργανισμός λόγω καθυστέρησης απονομής σύνταξης. Και χτες δικάστηκε το εφετείο, δηλαδή η έφεση του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, που αρνούνται να αποζημιώσουν τη συνταξιούχο που έχασε 4 χρόνια σύνταξης, και θα δούμε το εφετείο τι θα πει. Στο 11ο τμήμα λοιπόν του εφετείου Αθηνών, του διοικητικού εφετείου, εκδικάστηκε και αναμένουμε την απόφαση σε 2-3 μήνες, κυρία Δουλεράκη. Είναι πολύ σημαντική απόφαση, γιατί από το 2021 που μάθανε ότι χειριστήκαμε και κερδίσαν υπόθεση, έχουν εγείρει, έχουν ασκήσει πολλές αγωγές αποζημίωσης αρκετοί συνταξιούχοι, και πολλοί αναμένουν να τελεσυδικήσει η απόφαση, να βγει η έφεση το εφετείο, να δούμε τι θα πει, για να ασκήσουν και αυτοί και αυτές αγωγή αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης απονομής της σύνταξης κατά 1, κατά 2, κατά 3 και κατά 4, όπως στην προηγουμένη περίπτωση, χρόνια. Τώρα εδώ ανοίγουμε πάρα πολλά κεφάλαια και το ξέρετε, διότι από τη μία είναι αυτή η αναμονή, από την δεύτερον είναι η απόφαση για την ταχύτατη εξέταση απόδοση των συντάξεων, κάτι που ναι μεν έγινε και κανείς δεν λέει όχι, καλώς έγινε γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην αναμονή και για τους λόγους που προαναφέρετε κύριε Μητρόπουλε, αλλά την ίδια ώρα με πολλές συνταξιουχικές ενώσεις να λένε ότι αυτή η έκδοση fast track των συντάξεων έχει προκαλέσει και σωρία, έχει φέρει μάλλον σωρία λαθών, και εδώ δεν ξέρουν οι άνθρωποι πώς θα τα βγάλουν πέρα. Το 30% σύμφωνα με μελέτη που έχουμε κάνει εμείς στην ΕΝΙΠΕ και στο γραφείο μας, που έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων στην Ελλάδα, στο γραφείο μας και στην ΕΝΙΠΕ, έχουν δίκιο όσοι λένε αυτό που είπατε. Δηλαδή το 30 με 35% του συνόλου των εκαθαριζομένων συντάξεων έχει ένα ή περισσότερα λάθη και πλημέλειες στο συνταξιωτικό αποτέλεσμα. Και εμείς λειτουργούμε, δεν σας κρύβω, και ως γραφείο, ως εφετείο. Όχι μόνο
των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ κατέφεση να νούμε, γιατί έρχονται να τις ελέγξουμε, αλλά δυστυχώς και συναδέλφων, κάποιων συναδέλφων. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, διότι δεν παίζουμε με την αγωνία του κόσμου ενός συνταξιούχου που πλήρωσε, μάτωσε, ασθένησε και μετά από 30-40 χρόνια ή λιγότερα θέλει να πάρει τη σύνταξή του. Πρώτα δεν πρέπει να αναμένει 4-5 χρόνια που ανέμενε και επί σημερινής και προηγούμενης κυβέρνησης. Και δεύτερο, το συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα, έχουμε τραγωδίες, διότι έχουμε λάθη που κάποιος έκανε αίτηση σύνταξης, εισέπραξε σύνταξη και μετά ο ΕΦΚΑ συνεπέρανε ότι δεν δικαιούται να πάρει σύνταξη και ζητάει 20.000 πίσω. Το ζείτε αυτό, κυρία Δουλγεράκη? Από το καταλαβαίνουν οι αξιότιμοι ακροατές? Να πάρει σύνταξη εκλάθους δεν θεμελιώνει ο συγκεκριμένος ή συγκεκριμένη. Εισπράττει 20 μηνιάτικα σύνταξης ή 30 μηνιάτικα και πρέπει να γυρίσει 30 επί 800, 30 επί 1000, 30 επί 500. Ελάτε στη θέση του ανθρώπου με τόσες ανάγκες που ξόδευσε και καλείται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά σύνταξης που κατά τον ΕΦΚΑ μετά από 3 χρόνια δεν έπρεπε να πάρει. Και όταν εκείνος δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό το λάθος. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Όχι μόνο αργεί να πάρει κάποιος που δικαιούται, αλλά ζητούνται χρήματα πίσω από αυτόν που εκλάθους του ΕΦΚΑ και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας. Γιατί? Γιατί η fast track σύνταξη, όπως πολύ σωστά είπατε κυρία Δουλγεράκη, αγαπητή Αγγέλα, οδηγεί και σε λάθη των υπηρεσιών. Δεν υπολογίστηκε ένα κομμάτι ασφάλισης, δεν βγήκαν καλά οι συντάξιμες αποδοχές, δεν προσκομίστηκαν όλα τα ένσημα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Τι γίνεται? Γιατί μπορεί να επέρεται η κυβέρνηση ότι εκαθάρισε ταχύτερα τις συντάξεις και είναι σωστό και είναι δίκαιο να το λέμε εμείς σε σημαντική εκπομπή σαν τη δική σας, κυρία Δουλγεράκη, αλλά μία στις τρεις βγαίνει λανθασμένη. Είναι μεγάλο θέμα και το θέμα είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι θα δικαιωθούν και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα τα καταφέρουν να πάνε λίγο παρακάτω, να κάνουν τα επόμενα βήματα, κύριε Μητρόπουλε. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Εκεί πάνε στα δικαστήρια και δεν πρέπει. Εκεί πάνε σε νομικούς και δεν πρέπει να ξοδεύονται, αφού είναι αυτονόητες και προσφέρονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να έχει αυτόν τον υπεροργανισμό που έχουν πάει όλα τα ταμεία, τα δικά σας, τα δικά μας, το Δημοσίου Υπαλλήλων, των Μεταλλεργατών. Είναι ένας υπεροργανισμός ασφαλιστικός ο ΕΦΚΑ που είναι όλα μέσα τα κύρια, τα επικουρικά ταμεία και τελικά να μην εμπιστεύεσαι την τελική απόφαση της σύνταξής σου και να κινδυνεύεις ή να φοβάσαι να σου ζητήσουν χρήματα πίσω. Δεν είχαμε στη δική σας εκπομπή προμηνών χείρες που δεν είχαν δηλώσει στο τρίχρονο ότι έχουν και δική τους σύνταξη και ζητάνε χρήματα πίσω. Δηλαδή όλη αυτή η ενημέρωση πάσχει και πρέπει έγκαιρα ο κόσμος, για να μην ευκαιδιάζεται και να μην ταλαιπωρείται, αναγκαζόμενος να γυρίσει πίσω χρήματα, κυρία Δουλγεράκη. Να δώσουμε ακόμα μία πληροφορία για εκείνους που δεν το έχουν ακούσει. Πριν από λίγες ημέρες φιλοξενήθηκε εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής και ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ, ο κύριος Τσάπαλος, ο οποίος μας είπε ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα είχε ολοκληρωθεί ακόμα και η εκαθάριση των 50.000 επικουρικών συντάξεων που εκκρεμούν αυτή την ώρα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα να ευχηθούμε να μην υπάρχουν και εκεί λάθη και μάλιστα έλεγε ότι εκεί στις 15 Μαρτίου, δηλαδή τώρα αύριο, ότι θα ξεκινήσει και η πληρωμή των αναδρομικών 100 ευρώ ανά μήνα για τους συνταξιούχους που έχουν πάρει την κυρία σύνταξη, γιατί αυτός είναι ο όρος, αν θυμάμαι καλά από ό,τι μας είπε, αλλά περιμένουν και την επικουρική τους. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Το είπατε σωστά. Αυτό που είπε σε εσάς για πρώτη φορά το είπε σήμερα, είδα στον Αντένα, τον παρακολουθώ, τον είχα άριστα και φοιτητή μου πριν 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Τσάπαλο, τον παρακολουθώ τι λέει και πράγματι είναι το εξής. Αύριο, 15 του μηνός, όσοι αναμένουν επικουρική σύνταξη θα πάρουν αναδρομικά, τα μισά αναδρομικά που δικαιούνται, τα δε άλλα μισά μετά την εκαθάριση της επικουρικής σύνταξης. Άρα η πρώτη καταβολή του Μαρτίου είναι αυτή.
Και η δεύτερη καταβολή είναι ότι οι μισοί συνταξιούχοι σχεδόν, 1.112.000, 30 και 31 Μαρτίου, θα πάρουν το λεγόμενο επίδομα προσωπικής διαφοράς των 200, 250 και 300 ευρώ, και 300 ευρώ, όσοι δεν πήραν αύξηση λόγω μεγάλης προσωπικής διαφοράς ή όσοι πήραν μικρή αύξηση λόγω επίσης προσωπικής διαφοράς. Άρα έχουμε εντός Μαρτίου δύο σημαντικές καταβολές. Τα αναδρομικά της επικουρικής αύριο, από σήμερα 5 ώρα θα τα εισπράξουν 35.000 δικαιούχοι, σήμερα το απόγευμα 5 ώρα, αύριο είναι η κανονική καταβολή, και 30 με 31 Μαρτίου οι μισοί συνταξιούχοι, είπα τον αριθμό, 1.112.000 θα πάρουν 200, 250 και 300, βέβαια να πούμε στους αξιοτίμους ακροατές μας, μια τόσο σημαντική εκπομπή, ότι εμείς εδώ και καιρό στη δική σας εκπομπή έχουμε πει και έχουμε καλέσει η κυβέρνηση να καταργήσει την προσωπική διαφορά για να μπορέσουν τα επόμενα χρόνια αυτοί που έχουν να πάρουν καθαρή αύξηση. Μάλιστα. Οι μνημονιακές επιταγές, ωστόσο, όπως και εσείς όπως λέτε, είναι μνημονιακές επιταγές. Όπως το είπατε, κυρία Δουγγερακή, όπως το είπατε. Μάλιστα. Όπως το είπατε. Σας ακούω προσεκτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο.